Ξεκινώντας, θα φτιάξουμε μία πανσέτα υπέροχη, γεμιστή με γραβιέρα, πιπεριές. Θα συνοδεύσουμε με ωραίες πατάτες που θα σοτάρουμε στο τηγάνι για να γίνουν τραγανές και πάρα πολύ σεξι. Μία συνταγή μοναδική και είμαι σίγουρος πως θα τη φτιάχνετε όλη την ώρα. Για την πανσέτα γεμιστή θα χρειαστούμε 2 κιλά πανσέτα χωρίς κόκαλο, με δέρμα, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για τη μαρινάδα, ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι, 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη ξερή, μισό κουταλάκι του γλυκού κίμινο, 1 κύβο κότας, πιπέρι, 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και 2 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσάμικο παν. Για τη γέμιση, 1 πιπεριά πράσινη, 1 πιπεριά κόκκινη και 250 γραμμάρια γραβιέρα. Για τη γαρνιτούρα, 500 γραμμάρια πατάτες βρασμένες, 1 με 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 50 γραμμάρια βούτυρο, 3 σκελίδες σκόρδο, 3 κλωναράκια δεντρολίβανο, 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη, ξύσμα και χυμό από 2 λεμόνια, 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι του γλυκού κίμινο, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, αλάτι, πιπέρι και δεντρολίβανο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα πρέπει να ετοιμάσουμε την πανσέτα. Θα τη φτιάξουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο και θέλω σήμερα να βάλω πιπεριές μέσα. Οπότε θα σας δείξω επίσης ένα ιδιαίτερο τρόπο για να κάνετε τη γέμισή σας λίγο πιο γευστική. Γιατί πάντα μα πάντα, όταν βάζουμε πιπεριές μέσα σε ένα ψητό, σε ένα φαγητό, σε ένα κρέας, πάντα τις βάζουμε ομές. Εγώ δεν θέλω να τις βάλω ομές γιατί δεν έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα να μας δώσουν. Αυτό που θα κάνουμε είναι να τις κόψουμε στη μέση, εδώ, έτσι όπως είναι. Θα βγάλουμε τα σποράκια. Και αυτό που θα κάνουμε είναι να τους δώσουμε μια καπνιστή γεύση. Αυτό θα το κάνουμε βέβαια μόνο εφόσον τις βάλουμε πάνω στο μάτι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το τηγάνι, να τις ψήσετε κατευθείαν ολόκληρες όπως είναι πάνω στο τηγάνι, χωρίς καθόλου λάδι, γιατί με το λάδι δεν θα πετύχουμε καπνιστή γεύση στις πιπεριές. Αλλά ο πιο εύκολος τρόπος, εφόσον έχετε φωτιά, είναι κατευθείαν ανάψτε το μάτι σας και βάλτε τις πιπερίτσες πάνω να πάρουν ένα ωραίο καπνιστό άρωμα. Και είναι ουσιαστικά αυτό που θέλουμε για τη συνταγή μας. Λοιπόν, όση ώρα καπνίζονται οι πιπεριές εκεί πέρα, πάμε να ετοιμάσουμε την πανσέτα. Πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και κοιτάξτε εδώ, πανσετούλα. Η πανσέτα είναι το πιο οικονομικό κρέας που μπορείτε να πάρετε από το χασάπι. Είναι γενικά παρεξηγημένη γιατί έχει λιπαρά, αλλά άμα καταφέρουμε στο χοιρινό να βγάλουμε τα λιπαρά του, να θυμάστε ότι διατροφικά είναι ακόμα καλύτερο και από το μοσχάρι. Γιατί έχει καθαρή πρωτεΐνη, ωραία πρωτεΐνη και μας αρέσει αυτή η πρωτεΐνη. Πολύ εύκολα αυτό που θα κάνετε είναι να ανοίξετε λίγο την πανσέτα, φροντίζοντας βέβαια να κρατήσετε την πέτσα ανέπαφη. Τη χρειαζόμαστε γιατί αυτή θα γίνει τραγανή και σεξι μέσα στο φούρνο. Και γενικά θα δείξει πως κάναμε ένα σούπερ φαγητό, πραγματικά με το τίποτα. Οι πιπερίτσες μου είναι έτοιμες. Κοιτάξτε, λίγο τις ψήσαμε, κατευθείαν πήραν αυτό το χρώμα που θέλαμε και είναι έτοιμες να τις χρησιμοποιήσουμε μέσα στην πανσέτα μας. Αλλά πριν χρησιμοποιήσουμε τις πιπεριές, πρέπει να ετοιμάσουμε μια ωραία μαρινάδα. Το νούμερο ένα υλικό που δουλεύει πάντα με το χοιρινό, να θυμάστε ότι είναι το ξύδι. Το ξύδι του δίνει ιδιαίτερη γεύση και το μαλακώνει. Το ξύδι μαλακώνει πάντα το χοιρινό και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε στη συνταγή μας. Θα πάρω στο μπλεντεράκι και θα ρίξω το ξύσμα από ένα λεμόνι, το χυμό από ένα λεμόνι, θα ρίξω λίγο ρίγανη, γιατί μου αρέσει η ρίγανη και δουλεύει πάρα πολύ καλά με το χοιρινό. Το ξέρετε ότι όλα τα χοιρινά στην Ελλάδα τα κάνουμε ριγανάτα. Θα ρίξω λίγο κίμινο. Ξέρω ότι δεν το έχετε συνηθίσει, αλλά το κίμινο πάει πάρα πολύ με το χοιρινό. Ένα ζωμό κοτόπουλο. Θα ρίξουμε ζωμό κοτόπουλο, αλλά θα προσθέσουμε και άλλο αλάτι και πιπέρι, γιατί δεν φτάνει ένα σκύβος για όλη αυτή την ποσότητα κρέατος που έχουμε. Οπότε, πιπεράκι και περίπου μία κουταλιά του γλυκού αλάτι. Χρειαζόμαστε αλατάκι, μην το λυπάστε. Έχουμε αρκετό κρέας, οπότε πρέπει να του δώσουμε γεύση. Τώρα, θα προσθέσω περίπου 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και 2 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσάμικο πάνε ζαφυρόπουλος. Να σας πω ότι η συγκεκριμένη κρέμα βαλσάμικο παράγεται από 100% συμπυκνωμένο μούστο σταφιών χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Χρειαζόμαστε 2 κουταλιές της σούπας και λίγο παραπάνω να βάλετε, δεν πειράζει. Τέλεια. Και έτσι με την κρέμα βαλσάμικο θα πάρουμε και μια πηχτή μαρινάδα που θέλουμε για να μαρινάρουμε ουσιαστικά το κρέας μας. Χτυπάμε πολύ καλά. Τέλεια. Λοιπόν, να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή μου αρέσει να βάζω σκόρδο και να βάζω και πολύ σκόρδο.
Αλλά επειδή θα μου λέτε ότι σε όλα τα κρέατα βάζω σκόρδο, δεν έχω βάλει. Αλλά εσείς μπορείτε να βάλετε μέχρι και 4 σκελίδες και να τις χτυπήσετε. Δεν υπάρχει κανένα με κανένα πρόβλημα. Τώρα, θέλω ένα κουταλάκι και αυτή την πολύτιμη μαρινάδα εδώ θα τη ρίξω στη πανσετούλα μου. Κοιτάξτε εδώ, η κρέμα βαλσάμικο θα δουλέψει, θα μαλακώσει το κρέας καθώς θα ψήνεται. Μαζί με όλα τα μυρωδικά που έχουμε βάλει, θα μας δώσουν μια υπέροχη γεύση από μέσα προς τα έξω. Κοιτάξτε εδώ, τελειότητα. Λοιπόν, πιπεριές. Καπνιστές, ωραίες. Όπως σας είπα, δεν θέλουμε να ψηθούν τελείως. Θέλουμε ίσα-ίσα να βγάλουν αυτό το καπνιστό άρωμα μέσα στο κυρινό καθώς ψήνεται. Τώρα, τις βάζω εδώ. Και έχω τη γραβιερούλα μου. Κόβω σε ωραία κομμάτια τη γραβιέρα. Εδώ και εδώ. Και μην λυπηθείτε, βάλτε τυράκι. Και βέβαια μπορείτε να βάλετε ένα καπνιστό τυρί, ελληνικό τυρί. Έχουμε υπέροχα τυριά στην Ελλάδα καπνιστά. Θέλουμε ένα μεγάλο σπάγκο εδώ. Νομίζω αυτός είναι αρκετός. Και πάμε να τυλίξουμε. Τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Κάνουμε έναν κόμπο εδώ. Πολύ εύκολα. Σταυρόκομπο. Ξέρετε αυτά, ελπίζω να έχετε πάει προσκοπημό. Άμα δεν έχετε πάει, είναι ο πιο εύκολος κόμπος και ο μόνος κόμπος που δεν λύνεται με τίποτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και όπως βλέπετε, το μυστικό σε αυτή τη συνταγή είναι να έχεις εκτεθειμένη την πέτσα προς τα έξω. Η πέτσα γενικά στην πανσέτα είναι κάτι που δεν συνηθίζετε να κρατάνε οι χασάπιδες, γιατί ο κόσμος δεν το ζητάει με την πέτσα. Θεωρούν ότι η πέτσα είναι χαμένο κομμάτι και δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν. Οπότε υπάρχει περίπτωση να πάτε στο χασάπι και να του ζητήσετε πανσέτα με πέτσα και να σας πει ότι δεν έχω. Θα του πείτε OK. Θα περιμένω την επόμενη εβδομάδα ή την επόμενη φορά που θα πας για να ψωνίσεις να μου φέρεις μία πανσέτα με την πετσούλα. Γιατί η πέτσα χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη συνταγή για να προστατεύσει το κρέας μας. Ουσιαστικά δεν αφήνει να φυδατωθεί και επειδή λειτουργεί σαν έξτρα αλουμινόχαρτο και λαδόκολλα από αυτά που θα βάλουμε, πετάει όλα τα λιπαρά από την πανσέτα έξω. Και είναι κάτι που θέλουμε. Θέλουμε να πάρουμε ένα κρέας και να το μεταμορφώσουμε από λιπαρό σε σχετικά στεγνό απολύπως κρέας, αλλά να είναι πάρα πολύ μαλακό. Οπότε, με το που τυλίξετε την πανσετούλα σας εδώ. Κοιτάξτε τι ωραία που έχει γίνει. Κάνουμε και έναν κόμπο. Τέλεια. Και οικονομικός ο Πετρετζίκης. Πέταξε μόνο λίγο σκηνάκι. Λοιπόν, παίρνουμε το χοιρινό, το βάζουμε πάνω σε μια λαδόκολλα. Θα ρίξουμε λίγο λαδάκι να βοηθήσει το κρέας να βγάλει τα λιπαρά του. Οπωσδήποτε λίγο πιπέρι. Και οπωσδήποτε λίγο αλάτι. Τέλεια, τέλεια. Κλασική περίπτωση. Τυλίγουμε. Κάνουμε μία καραμελίτσα και πρέπει να βοηθήσουμε το κρέας μας να σταθεί η λαδόκολλα πάνω, οπότε και αλουμινόχαρτο, εδώ και εδώ. Τυλίγουμε με αλουμινόχαρτο και φροντίζουμε πάντα η μεριά που έχει ανοίξει η λαδόκολλα να είναι προς τα πάνω, γιατί δεν θέλουμε να τρέξουν τα ζουμιά από το κρέας μας. Τώρα, έχω ταψάκι και μία σχάρα, θα βάλω το κρέας πάνω. Έχουμε ξαναπεί, με τίποτα δεν ακουμπάει το κρέας μας πάνω στο ταψί γιατί καίγεται από κάτω. Και ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς. Οπότε, 3 ώρες στους 180 και στη συνέχεια ξεσκεπάζουμε, ανεβάζουμε τη θερμοκρασία στους 200 βαθμούς και ψήνουμε περίπου άλλη μισή ώρα θέλει, αλλά εσείς δείτε το με το μάτι μέχρι να χρυσαφίσει και να γίνει τραγανό. Όταν γίνει το χοιρινό μας, θα βγάλουμε για να σερβίρουμε, αλλά τη στιγμή που θα σερβίρουμε, 5 λεπτά πριν, θα ετοιμάσουμε και τη γανιτούρα. Θα φτιάξουμε πατάτες. Οπότε, stay tuned, σε 3,5 ώρες θα βγάλουμε ένα golden χρυσαφένιο crispy χοιρινό μέσα από το φούρνο και θα σερβίρουμε με τις πιο τραγανές καταπληκτικές πατάτες ever. Η πανσέτα είναι το νοπό κρέας από την περιοχή της κοιλιάς του ζώου. Προέρχεται συνήθως από χοιρινό κρέας και έχει αρκετό λίπος. Χαμηλή σε κόστος, ιδανική για ψήσιμο στη σχάρα. Από το κομμάτι αυτό γίνεται το bacon. Το χοιρινό μου είναι σχεδόν έτοιμο και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τις πατατούλες μας. Έχω βράσει πατατούλες, είναι έτοιμες, οπότε θα σας δείξω έναν τρόπο πώς μία ανιαρή πατατούλα βρασμένη, που θεωρούν όλοι ότι είναι υποδεέστερη από άλλα υλικά, μπορούμε να την κάνουμε υπερσέξι και πάρα πολύ νόστιμη. Πολύ απλά έχω μία τηγανάρα πάνω στη φωτιά, έχει πάρει καλά, οπότε θέλουμε να είναι πάρα πολύ καυτό το τηγάνι μας, γιατί θέλουμε ουσιαστικά να σοτάρουμε τις πατάτες μας. Κοιτάξτε πόσο λάδι ρίχνω, είναι ελάχιστο. Θα ρίξω μέσα τις πατάτες και θέλουμε να ακούσουμε αυτόν τον υπέροχο θόρυβο. Αυτόν. Μόνο να ακούσουμε αυτόν τον θόρυβο,
ξέρουμε ότι θα βγει κάτι νόστιμο. Τώρα, όση ώρα σοτάρουμε τις πατατούλες μας, πάμε να ετοιμάσουμε το λεμόνι. Θέλω ξύσμα από δύο λεμόνια, θα κάνουμε λεμονάτες πατάτες, αλλά στο τηγάνι και πολύ γρήγορες. Ουσιαστικά θέλουμε να πάρουμε την υφή από τις λεμονάτες πατάτες που θα παίρναμε άμα τις κάναμε στο φούρνο, αλλά πολύ πιο γρήγορα, χωρίς πολλά σκεύη. Θέλετε μία καλή ξύστρα και να παίρνετε από τη μία μεριά μέχρι την άλλη το λεμόνι. Εδώ, κοιτάξτε. Και κοιτάξτε πόσο πολύ ξύσμα που έβγαλαν δύο λεμόνια. Είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε. Και βέβαια θα χρειαστούμε και το χυμό τους, οπότε. Να κόψω και τα λεμόνια μου να τα έχω έτοιμα. Εδώ και εδώ. Τώρα, έχω τρεις σκελίδες σκόρδο. Θα τις κόψω σε λεπτές φέτες. Θα ψηθεί βέβαια στο τηγάνι, θα γίνει crispy, αλλά δεν θέλουμε να το ξαφανίσουμε τελείως. Οπότε, ωραίες φετούλες εδώ. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τις πατάτες. Κοιτάξτε εδώ, αυτό το χρώμα θέλω. Και αυτό το παίρνουν μόνο εφόσον τις ψήνουμε σε υψηλή θερμοκρασία. Τώρα, ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε και άλλα μυρωδικά για τις πατάτες μας. Και βέβαια. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν ποτέ από τέτοιες πατάτες τι δενδρολίβανο και ρίγανη. Έχουμε βάλει ρίγανη ούτως ή αλλιώς μέσα στο χοιρινό μας. Το μόνο που θα προσθέσω είναι λίγο δενδρολίβανο στη συνταγή. Καλά, δεν είναι λίγο. Είναι αρκετό. Γιατί το δενδρολίβανο μαζί με το λεμόνι είναι η καλύτερη φίλη. Λατρεύει ο ένας τον άλλον. Άμα συνδυάσω δενδρολίβανο και λεμόνι, είναι η απόλυτη πατάτα. Ο απόλυτος συνδυασμός. Και βέβαια ριγανίτσα. Έχουμε και ριγανή. Και κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει εδώ πέρα, το ξυλοκοπής. Έχω το δενδρολίβανο, έχω το σκόρδο, έχω το λεμόνι, το ξύσμα και ρίγανη. Πάμε τώρα όλα αυτά να τα ρίξουμε μέσα. Πώς? Δεν θα τα ρίξουμε κατευθείαν μέσα. Γιατί? Άμα ρίξω όλα αυτά που βλέπετε εδώ μέσα, θα καούν από το τηγάνι. Δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν σε ένα στεγνό τηγάνι. Δεν θα λειτουργήσει ούτε το δενδρολίβανο, ούτε το σκόρδο, ούτε το λεμόνι. Ειδικά το ξύσμα θα καεί και θα πικρίσει. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Οπότε τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε μία λιπαρή ουσία. Να την εμπλουτίσουμε με γεύση, να κάνουμε το λεγόμενο infuse που λένε και οι ξένοι και το βούτυρο ουσιαστικά να περάσει όλα αυτά τα αρώματα μέσα στις πατάτες. Α, το αποκάλυψα. Η λιπαρή ουσία είναι το βούτυρο. Οπότε, θέλουμε φρέσκο βουτυράκι. Και δεν θέλω να το λυπηθείτε. Θα βάλετε τουλάχιστον έτσι μία γεμάτη κουταλιά της σούπας. Και κοιτάξτε τι θα κάνω τώρα. Θα πάρω... Πού το. Να το. Θα κάνω ένα μικρό χώρο εδώ πέρα. Βλέπετε, έχει στεγνώσει τελείως το τηγάνι. Όλο το λάδι που βάλαμε τα απορρόφησαν οι πατάτες κατευθείαν. Θα βάλω το βούτυρο εδώ, κοιτάξτε. Αρχίζει να λιώνει το βούτυρο. Θα ρίξω μέσα το σκορδάκι μαζί με το βούτυρο. Εδώ. Θα ρίξω μέσα το δενδρολίβανο. Και επίσης θα ρίξω και τη ρίγανη. Βλέπετε. Ανακατέψτε. Τώρα όλα αυτά κάνουν το βούτυρο αρωματικό. Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσω αυτή τη σειρά, οι πατάτες θα είναι άνοστες πάλι. Γιατί? Θα καεί το δενδρολίβανο, θα καεί το σκόρδο, θα καεί το λεμόνι και δεν θα υπάρχει κανένα νόημα. Βέβαια το λεμόνι ακόμα δεν το ρίξα, το ρίχνουμε στο τέλος. Οπότε, κάνω ένα ανακάτεμα εδώ. Ουχου! Τέλειο! Κοιτάξτε εδώ τι πατατούλες τέλειες. Κοιτάξτε εδώ. Ούτε έχει καεί το δενδρολίβανο, έχουν πάρει υπέροχο χρυσαφένιο χρώμα. Και στο τέλος βέβαια ήρθε η ώρα να σβήσουμε αυτό το τηγάνι με μπόλικο ξύσμα από λεμόνι. Σαν χιόνι πέφτει πάνω. Και βέβαια το χυμό από το λεμόνι. Ακούστε το τηγάνι να παραπονιέται. Τώρα δεν του αρέσει αυτό που γίνεται γιατί είχε πυρώσει καλά και το σβήνουμε εμείς. Αλλά δεν πειράζει γιατί αρέσει σε εμάς. Ένα λεμόνι, δύο λεμόνια. Όλαλα. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να συνδυάζω τη γαρνιτούρα με το κυρίως γεύμα, επειδή έχουμε βάλει λίγο κύμινο στη συνταγή μας, θα προσθέσω και εδώ λίγο κύμινο στις πατάτες. Υπάρχει πια το έδαφος για να ρίξουμε κύμινο. Με το ρίχναμε στην αρχή, δεν υπήρχε κανένας λόγος. Και βέβαια δεν έχουμε βάλει καθόλου άλλο το πίπερο. Οπότε ήρθε η ώρα για λατάκι. Και ήρθε η ώρα για πιπεράκι. Κοιτάξτε εδώ. Όταν βλέπεις τις πατάτες στην αρχή, βραστές, λες, όχι Παναγία μου, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα νόστιμο. Γίνεται. Και όμως γίνεται με πολύ απλές κινήσεις. Αλλά τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ήρθε η ώρα να βγάλουμε από το φούρνο τον μάστορα. Ο μάστορας ψήνεται. Τώρα, γυρνάω τις πατάτες. Κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε. Φανταστικό. Θα πάρω μια ωραία πιατέλα να τις ρίξω. Εδώ. Όλαλα. Κοιτάξτε εδώ. Αχνιστές και πεντανόστιμες. Είναι ακριβώς η γαρνιτούρα που θα θέλαμε για αυτό το υπέροχο χοιρινό που τώρα θα βγάλω από το φούρνο. Όλαλα. Κοιτάξτε εδώ. Πήραμε το πιο φθηνό κρέας και του δώσαμε
λίγο σημασία παραπάνω και κοιτάξτε εδώ τι πήραμε. Πήραμε ένα αποτέλεσμα μοναδικό. Κοιτάξτε πόσο τραγανή που έχει γίνει η πέτσα. Θέλω να τα ακούσετε αυτό. Ακούστε. Βλέπετε πώς πάει. Είναι πραγματικά τραγανό απ' έξω. Είναι σαν να τρως το πιο τραγανό πράγμα που έχεις φάει. Και από κάτω είναι όλα τα λιπαρά. Τα βλέπετε. Άμα κάνουμε μία τρυπούλα εδώ, θα πέσουν όλα κάτω στο αψί. Αφήσαμε τα λιπαρά έξω και κρατήσαμε όλη τη γεύση. Τώρα, θέλω ένα ψαλιδάκι να το καθαρίσω. Οι Ιταλοί αυτόν τον τρόπο ψησίματος το ονομάζουν πορκέτα. Έτσι το λένε. Βέβαια το κάνουν και με άλλα κομμάτια. Εκτός από πανσέτα. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να αφήσουμε το δέρμα απ' έξω. Και αυτό που θέλω να δείτε είναι ένα κόλπο που γενικά κάνουμε έτσι στα μαγαζιά όταν θέλουμε να καραμελώσουμε έξτρα το χοιρινό από όσο είναι καραμελωμένο. Λοιπόν, κανονικά έχουμε ένα μηχάνημα που λέγεται σαλαμάνδρα στα μαγαζιά. Εσείς βέβαια δεν έχετε αυτό το μηχάνημα στο σπίτι σας. Οπότε θα χρησιμοποιήσω λίγο φλόγιστρο. Και αυτό που θα κάνω είναι να κάψω το χοιρινό ελάχιστα από πάνω. Κοιτάξτε, έτσι δημιουργούμε αυτή την κρούστα, τα crackling που λέμε. Φουσκώνει το χοιρινό απ' έξω. Μας αρέσει αυτό που γίνεται και γίνεται έξτρα τραγανό, το βλέπετε. Έγινε ακόμα πιο τραγανό με 10 δευτερόλεπτα κίνηση. Αλλά ήρθε η ώρα να σερβίρουμε το υπέροχο χοιρινό μας. Σε περίπτωση που δεν έχετε φλόγιστρο, βέβαια μπορείτε να βάλετε τον φούρνο σας στο γκριλ. Δεν θα γίνει τόσο τραγανό όσο γίνεται με το φλόγιστρο, αλλά θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Που να αφήνω το χοιρινό μου εδώ να πάω αυτό πίσω. Τώρα, πώς σερβίρουμε αυτό το υπέροχο χοιρινό. Μην υπομονώ να το κόψω μέσα και να το δοκιμάσω. Να σας πω κανονικά πώς το κάνουμε. Παίρνουμε όλη την πέτσα, όπως είναι, εδώ. Όλοι, ακούτε τα κρακ-κρακ που κάνει. Μπράβο. Την κόβουμε σε κομμάτια δίπλα, κόβουμε φέτες στο χοιρινό και σερβίρουμε ένα κομμάτι πέτσας από πάνω. Εγώ θα προσπαθήσω να το κόψω, αν και είναι σχετικά δύσκολο, γιατί πάνω είναι πάρα πολύ τραγανό. Κοιτάξτε εδώ. Μέσα έχει τις πιπεριές, έχει το τυρί, έχει όλη αυτή τη γεύση. Όλη αυτή η πέτσα είναι τραγανή. Είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Και εκεί πέρα έχει να κάνει καθαρά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα υλικά μας. Γιατί όντως, άμα ακούσω κι εγώ κάποιον ότι έχει μαγειρέψει πανσέτα, θα λέω: Έλα, Παναγία μου, τι να πάω να φάω. Αυτό το κομμάτι δεν τρώγεται, είναι λιπαρό. Εγώ θέλω να προσέξω. Αλλά, άμα αυτός που κάνει την πανσέτα ξέρει ακριβώς πώς να την κάνει και της δώσει αυτή την υπεραξία που της δώσαμε κι εμείς, κοιτάξτε εδώ τι φτιάξαμε. Φτιάξαμε το απόλυτο φαγητό, ένα φαγητό που δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς, κοιτάξτε εδώ. Με την πετσούλα του, με τη γέμιση από μέσα με το τυρί, με δίπλα τις πατατούλες, το πιο ολοκληρωμένο γεύμα και είναι πραγματικά σκέτο λουκούμι. Να σου πω, ειλικρινά, δεν θα ρίξω από πάνω ούτε μυρωδικά ούτε τίποτα, γιατί και να ρίξω νομίζω ότι θα χαλάσω την εμφάνιση. Το μόνο που θα κάνω είναι επειδή, όσο και να αν ήταν μεγάλο και χοντρό το κομμάτι από το κρέας μας και θέλει λίγο ακόμα αλατάκι, εκεί πέρα που ανοίξαμε, θα ρίξω λίγο αλάτι, ίσα-ίσα, και λίγο πιπεράκι. Και επειδή έκοψα από το δωρολίβανο πριν, να μην πάει χαμένο, θα το βάλω εδώ διάσπαρτα για να γίνει ωραία η πιατέλα μου. Και φτιάξαμε τις πιο υπέροχες πατάτες και το πιο υπέροχο χοιρινό μόλις σε χρόνο εκτέλεσης κάτω από 20 λεπτά. Γιατί το να φτιάξουμε τις πατάτες και το χοιρινό μας πήρε 20 λεπτά. Απλά πήρε πολύ ώρα στο ψήσιμο. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε. Για τη γεμιστή πανσέτα. Φτιάχνουμε πρώτα τη γέμιση, κόβοντας τις πιπεριές στη μέση. Αφαιρούμε τα σπόρια και τις καπνίζουμε στη φωτιά. Για τη μαρινάδα, βάζουμε στο μπλέτερ το ξύσμα και το χυμό από το λεμόνι, τη ρίγανη, το κίμινο, τον κύβο, πιπέρι, αλάτι, το ελαιόλαδο, την κρέμα βαλσάμικο και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Στη συνέχεια, ανοίγουμε την πανσέτα και απλώνουμε τη μαρινάδα. Προσθέτουμε τις καπνιστές πιπεριές και τη γραβιέρα σε κομμάτια. Τυλίγουμε σε ρολό το κρέας και δένουμε με σπάγκο. Ρίχνουμε ελαιόλαδο, πιπέρι και αλάτι. Τυλίγουμε με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο, μεταφέρουμε το ρολό σε ταψί με σχάρα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 3 ώρες. Στο τέλος ξεσκεπάζουμε, ανεβάζουμε τη θερμοκρασία στους 200 βαθμούς και ψήνουμε για ακόμα 30 λεπτά μέχρι να πάρει χρώμα. Για τη γαρνιτούρα, σοταρούμε σε ελαιόλαδο τις βρασμένες πατάτες μέχρι να πάρουν χρώμα. Τις κάνουμε στην άκρη, προσθέτουμε στο τηγάνι το βούτυρο, το σκόρδο, το δεντρολίβανο, τη ρίγανη και ανακατεύουμε. Στο τέλος ρίχνουμε το ξύσμα και το χυμό από το λεμόνι, το κίμινο, αλάτι και πιπέρι. Αφού ψηθεί η πανσέτα, αφαιρούμε το σπάγκο, την καίμε με φλόγιστρο από πάνω για να γίνει τραγανή
και την κόβουμε σε κομμάτια. Ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι, δεντρολίβανο και σερβίρουμε με τις πατάτες. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε και νομίζω ότι το πιρούνι σήμερα δεν το χρειάζουμε. Γιατί όντως το κρέας λιώνει στο στόμα και το μόνο που χρειάζεται είναι να κουμπίσεις ένα κομματάκι και να φύγει μόνο του. Πραγματικά λιώνει. Σήμερα όντως θα βάλουμε χέρι στο φαγητό μας. Να πάρω και μία πατατούλα, τόσο κόπο ρίξαμε. Οι πατάτες είναι λεμονάτες. Θυμάστε πάντα μα πάντα ότι σε ένα χοιρινό με αρκετά λιπαρά, άσχετα που τα βγάλαμε, χρειάζεται οπωσδήποτε να σβήσουμε μία οξύτητα. Η πετσούλα θέλετε να ακούσετε πώς κάνει στο στόμα? Δεν βάλαμε ψεύτικους ύφους. Είναι πραγματικά οι ήχοι που βγαίνουν από την πετσούλα. Πατατούλα, θα μου αφήσετε να φάω. Και πάμε να ετοιμάσουμε την επόμενη συνταγή. Παναγία μου.